Καλημέρα τον κύριο Δένδια. Γεια σας κύριε Δένδια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είναι καλή, ας ελπίσουμε. Τι γίνεται με εσάς εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Πώς θα είναι καλή, μισό λεπτό. Πώς θα είναι καλή πριν τι γίνεται, αμέσως τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία? Μα παίζει ρόλο αυτό στη διαπραγμάτευση. Γιατί? Όταν έχεις αριθμία. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Σου λέει αυτοί διαλυμένοι, να κάνω ό,τι θέλω. Είναι. Αριθμία τώρα. Αριθμία το είπα ήπια. Θέλω να πω άλλα, αλλά δεν θα το πω. Εδώ τα λέμε τώρα. Υπάρχουν αριθμίες, εμφανίζονται κάποιες αριθμίες τώρα. Όχι, να ψηφίσουμε, όχι να ψηφίσουμε τα μισά, όχι εμείς που ψηφίσαμε τότε. Νομίζω δόθηκαν ερμηνείες και για τα δύο που λέτε. Μην παριστάνω τώρα, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ερμηνείες πάντα δίνονται. Πιο βολικό. Πιστικές στα δικά μου αυτιά. Άρα κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν νομίζω ότι υφίσταται αυτή τη στιγμή ουσιαστικό πρόβλημα. Και εν πάση περιπτώσει, είμαστε μια συγκροτημένη παράταξη. Θέλετε να δεχτώ τη δική σας υφέρπουσα και πονηρή έτσι άποψη ότι υπάρχει μια απόκληση? Εντάξει, υπάρχει μια απόκληση κάποιων απόψεων, το συζητάμε. Όχι, καταλήγουμε σε κάτι. Μήπως αυτή η απόκληση των απόψεων έχει να κάνει με την καραμαλική πτέρυγα που είναι λίγο πιο. Αυτό λέγεται, ναι. Με συγχωρείτε, και εγώ καραμαλικός. Πιο κεντρό, ας πούμε. Λοιπόν, ναι. Εγώ καραμαλικός είμαι. Ναι. Το λέω από μικρό παιδί δηλαδή. Τον Κώστα Καραμαλή τον γνώρισα στη νομική Αθηνών. Λοιπόν, τι έγινε? Εδώ έχουμε μια σαφή αντίληψη η οποία. Λέει ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Δεν είναι. Λέτε ότι πρέπει να φύγει, λέτε όμως ότι πρέπει να κλείσει την αξιολόγηση. Πρέπει να την κλείσει. Η κυρία Μητσοτάκη, ξεκάθαρο αυτό. Δεν νομίζω ότι και σε αυτό υπάρχει. Να κλείσει την αξιολόγηση λοιπόν μια κυβέρνηση, η οποία μετά να σηκωθεί να φύγει, αν διαχειριστείτε εσείς την αξιολόγηση που θα έχει κλείσει η κυβέρνηση μέσα από την κυβέρνηση. Το λέτε λίγο προβοκατόρικα, αν μου επιτρέψετε. Επίτηδε το κάνετε βέβαια. Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι εν πάση περιπτώσει η μέγιστη εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή είναι η αξιολόγηση. Αυτό πρέπει να κλείσει. Και από εκεί και πέρα. Μια κυβερνητική αλλαγή σημαίνει και μια αλλαγή προοπτικής. Θεωρούμε ότι μπορούμε με την αλλαγή προοπτικής να διαπραγματευτούμε κάτι καλύτερο επί της κλεισμένης ήδη αξιολόγησης και να πείσουμε τους εταίρους ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω και να δώσουμε και κάτι παραπάνω. Αυτό και που λέτε όμως είναι λίγο περίεργο, κύριε Δένδια. Δηλαδή, αν κλείσει η κυβέρνηση την αξιολόγηση, για ποιο λόγο να φύγει μετά? Η κυβέρνηση αυτό προς το κάνει, να κλείσει την αξιολόγηση με θετικά και αρνητικά. Περισσότερα αρνητικά. Αρνητικά το ξέρουμε όλοι, το έχει προεξοφλήσει η αγορά που λέμε. Και να πάει παρακάτω. Γιατί να σας δώσω την εξουσία, τι είσαστε? Η κυβέρνηση το είπατε πολύ ωραία, να πάει παρακάτω. Ναι. Εμείς θέλουμε να πάει η χώρα παραπάνω. Άρα λοιπόν. Παρακάτω στον χρόνο. Όχι. Αν ισχύει ότι η αξιολόγηση διαμορφώνει ένα πιο σταθερό περιβάλλον, ισχύει ότι υπάρχει η αλλαγή του μείγματος της πολιτικής, την οποία. Η οικονομία είναι έτοιμη. Ορισμένη εξημών με ύψιλον λέει ότι εμείς είχαμε μιλήσει για αλλαγή μείγματος πολιτικής, η κυβέρνηση την προχωράει σε συνεννόηση με τους εταίρους. Άρα τι να πούμε. Διότι εδώ, ας πούμε, μπαίνει για πρώτη φορά. Λέω τώρα την επιχειρηματολογία της αρχής. Καταλαβαίνω, ναι. Μπαίνει για το πρώτη φορά. Το κομμάτι, ας πούμε, το αναπτυξιακό και των αντίμετρων, των συγκεκριμένων κτλ. Κτλ. Πού δεν πάει παρακάτω, παραπάνω πάει. Κύριε Τζι, πού είναι όλα αυτά? Μακάρι αν ήταν. Λέω αυτό που συζητήσατε. Θέλω αυτή να σας πω κάτι και σας παρακαλώ να το πιστέψετε. Δεν έχουμε καμία πρεμούρα, εμείς η Νέα Δημοκρατία, καμία πρεμούρα εξουσίας. Καμία. Δεν είναι ευχάριστο πράγμα για μας. Πρώτη μέρα ζητάτε εκλογές. Ζητάτε και ένα χρόνο εκλογές. Ένα λεπτό. Θα σας πω. Για να σώσετε τη χώρα, θα πείτε. Εξεγερθήκατε. Κάθε κόμμα εκ του συνταγματικού του ρόλου αυτό το σκοπό έχει, έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν. Τι λέμε όμως? Λέμε ξεκάθαρα, θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί ζημιά στον τόπο. Και το εξηγούμε γιατί δημιουργεί ζημιά στον τόπο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πού έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή τα πράγματα? Έχετε κυβέρνηση και λέει: θα πάρουμε επιπλέον. Το έχει όμως συνομολογήσει αυτό, μην κοροϊδευόμαστε. Βλέπουμε μια διαπραγμάτευση πάνω κάτω. Ναι. Το δικό μας σενάριο είναι ότι η πιθανότητα αυτή η διαπραγμάτευση. Θέλω να θέλουν οι εταίροι σου. Κάπου θα κλείσει. Να κάνουν. Ναι. Βεβαίως, γιατί οι εταίροι ζητάνε πολλά. Μερικά παράλογα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Αυτό όμως έχει πάρα πολύ να κάνει ότι μιλάνε με ανθρώπους που θεωρούν απριόρι αναξιόπιστους. Θεωρούν δηλαδή ότι από ό,τι συμφωνήσουν θα γίνει το 1/3. Άρα ζητάνε δεν τα τριπλά. Ισχύει, κύριε Δένδια, όταν λέτε αναξιόπιστοι. Με περνάτε από το ένα στο άλλο, δεν όχι, με αφήνετε δεν να στο το ίδιο πλήσω. Θα μιλήσουμε. Γιατί εγώ ακούω και άλλους Ευρωπαίους και μάλιστα σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες που λένε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει όσες μεταρρυθμίσεις δεν έκαναν οι άλλες δύο όλα τα χρόνια. Τρεις, πόσες ήταν. Όχι. Τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Έχει ψηφίσει πράγματι πράγματα που τη ζητήθηκαν, που άλλη κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση, δεν τα έχει ψηφίσει. Παράδειγμα, το υπερταμείο. Η ενυποθήκευση της περιουσίας του ελληνικού λαού για 100 χρόνια. Αυτά εμείς τα είχαμε αρνηθεί. Mm-hmm. Όποιος λοιπόν στο εξωτερικό είναι ευχαριστημένος. Γιατί θα τα καταργήσετε μόλις έρθετε? Θα επιχειρήσουμε να τα καταργήσουμε, μάλιστα. Εγώ δεν. Το υπερταμείο. Να σας πω κάτι, δικηγόρος είμαι. Να μου επιτρέψετε να σας πω. Να σας χρωστάω λεφτά. Με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα τα καταργήσουμε. Όχι, δεν σας λέω τέτοια. Σας λέω όχι. Δηλαδή. Αλλά μην μου πείτε ότι θα το αποδεχτούμε ως λογικά συμπεφωνημένο. Υπερταμείο. Υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί το υπερταμείο ποτέ? Νομίζω ότι θα λειτουργήσει ποτέ το υπερταμείο. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει. Έρχομαι και σας λέω ότι θα έρθει με. Αυτό το ψηφίσατε, κύριε Δένδια. Στη συμφωνία του Αυγούστου. Όχι, όχι. Α, μα πάλι τα ίδια πονηρά. Όχι. Στη συμφωνία του Αυγούστου. Ελάτε εδώ. Κύριε Λιρτζή, με πάντα από τον αστόνο, με αφήνω ολοκληρώσει. Δεν σα πω. Σα λέω να μιλάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν,
Τον Αύγουστο, τι έγινε, τον Αύγουστο του 2015 ψηφίσαμε για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Εξηγήσαμε, παρακαλώ, σας παραπέμπω στα πρακτικά της Βουλής τότε. Είναι, το ότι είπατε, αυτό όντως, δεν μας δεσμεύει και δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τους εφαρμοστικούς νόμους. Ήταν ψήφος ανάγκης για την επιβίωση της χώρας. Τα ίδια λέει και η κυβέρνηση. Εγώ δεν ήθελα να ψηφίσω μνημόνιο. Ένα λεπτό. Το ψήφισα το μνημόνιο για να μην βρεθούμε εκτός ευρώ. Και τώρα αυτό θα σου πει. Τι θέλετε να μην κλείσει την αξιολόγηση με μειώσεις του αφορολόγητου, με μειώσεις της συντάξης, να βρεθούμε εκτός ευρώ. Τα ίδια θα μας πούνε. Ναι, τα ίδια μας λέγατε κι εσείς. Η κυβέρνηση, να μην κλείσω την συμφωνία. Η κυβέρνηση με εμάς έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η κυβέρνηση είναι αυτή που διαπραγματεύεται και η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει την ευθύνη. Τον πρώτο λόγο η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, δεν μπορείτε να εξομοιώνετε την ψήφο ανάγκη για τη σωτηρία τη χώρα, τη δική μα, με την ψήφο τη κυβέρνηση για το προϊόν τη δική τη διαπραγμάτευση. Αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ίδια. Πώς να το κάνουμε, έστω και αν ακούγονται παρόμοια στο αυτοκίνητο ενός ακροατή που τώρα άνοιξε τηλεόραση. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο, κύριε Υπουργέ, τώρα. Γιατί σε σχέση με το 2015 υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση. Ξέρετε γιατί το λέω. Θέλω να είμαι δίκαιο. Διότι άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη συνέντευξη που έδωσε προχθέ στον Αντένα να λέει ότι δεν ψηφίζω τίποτα. Και μάλιστα το είπε έτσι, σκληρά, δηλαδή μια κάθετη θέση. Και λέω, εάν έρθουν κάποια μέτρα, έστω και θετικά, ρε παιδιά, δεν πρέπει να τα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει χθεσινή. Αν, ας πούμε, σας πει θα σας ότι αυτό. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα νησιά, μπορεί κάποιος να μην το ψηφίσει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Υπάρχει τοποθέτησή μας ότι ως προς τα μεν μέτρα δεν θα ψηφίσουμε, ως προς τα αντίμετρα θα τα εξετάσουμε και περιορισμένα, αν είναι ένα-ένα. Έτσι. Αν έρθουν όλα μαζί, δεν θα ψηφίσουμε. Αν έρθουν όλα μαζί, χαίρομαι πολύ. Όμως, επειδή κάνουμε μεγάλη κουβέντα για αντίμετρα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω πότε είναι τα αντίμετρα. Αν περάσουμε το 3,5% ναι. Για το επιπλέον του 3,5%, δηλαδή το 3,5% δεδομένο. Ναι, η κυβέρνηση δεν λέει αυτό. Η κυβέρνηση δεν το δέχεται. Δεν λέει αυτό. Έτσι λέει. Α, έτσι λέει. Έτσι λέει. Ότι ψηφίζω τα μέτρα μαζί, μέτρα και αντίμετρα και μαζί. Και ισχύουν ταυτόχρονα. Και ισχύουν ταυτόχρονα. Έτσι λέει. Άμα τι εφαρμογή. Θα το δούμε. Μακάρι να, μακάρι να είναι έτσι. Όμως κάθε φορά που υπάρχουν δύο απόψεις, συνήθως αλήθεια είναι η χειρότερη. Ιδίως με αυτή την κυβέρνηση. Αλήθεια είναι η τρίτη, δηλαδή. Άρα λοιπόν, εάν πάμε 3,5 και για να πάρουμε αντίμετρα να πρέπει να φτάσουμε στο 4,5-5,5, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε έτσι. Διότι ποιος μπορεί να βγάζει τώρα πλεόνασμα. Ούτε το 3,5 δεν βγαίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Τι φορολογική επιβάρυνση πρέπει να ρίξουμε άλλο στον ελληνικό λαό. Εσείς δηλαδή περίπου προεξοφλείτε ότι πάμε για νέα μέτρα από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και στο φορολογικό και στο συνταξιοδοτικό. Μάλιστα. Και για χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Εκεί ελπίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία επί του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αρνούνται προς στιγμήν. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν είμαστε μέσα στη διαπραγμάτευση. Λέμε αυτό τι λέει το ρεπορτάζ τώρα. Ναι, θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι αυτό είναι ένα σύννεφο για να πούνε μετά δηλαδή, πούμε, κάτι καταφέραμε. Η Νέα Δημοκρατία θα αποδεχόταν μείωση του αφορολόγητου ή μείωση των κατάρριξη της προσωπικής διαφοράς και μείωση των συντάξεων από ένα ύψος και πάνω. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κύριε Λίρτζη. Η ελληνική οικονομία έχει ένα πρόβλημα ζήτησης. Δηλαδή κυκλοφορίας χρήματος στην αγορά. Αλήθεια. Εάν μειώσεις αυτή τη ζήτηση για να επιτευχθεί ένας άλλος στόχος, που είναι τα πλεονάσματα, θα σου χτυπήσει αλλού, εμείς αυτό λέμε. Και αυτό νομίζω το συμφωνούν περίπου όλοι. Αυτό γιατί γίνεται απαραίτητο αυτό, να σας πω. Ναι. Διότι δεν έκανες έγκαιρα διαρθρωτικές αλλαγές που θα σου επέτρεπαν να έχεις πλεονάσματα, όχι τόσο μεγάλα, από άλλη αιτία. Το παίρνω σε αυτοκριτική αυτό. Και για μας, να σας είπα εγώ ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Δεν σας έχω πει εδώ ότι τον Ιούνιο του 2014 σχεδόν ρίξαμε πετσέτα, αλλά να είμαστε ειλικρινείς. Δεν συγκρίνεται αυτή η κυβέρνηση με τη δική μας κυβέρνηση. Όχι, δεν θέλω να θέλετε να το δείτε σαν ομάδες, θέλετε να το δείτε σαν αποτέλεσμα, θέλετε να δείτε τομέα ανά τομέα. Δεν συγκρίνεται. Τι να κάνουμε. Αυτό εδώ που μας έχει βρει. Κυβέρνηση όμως, κύριε Δέντια μου, έχει ένα αφήγημα. Αφήγημα έχει, πρακτική δεν έχει. Λέω ένα αφήγημα που έχει μια πραγματική βάση, που η οποία γίνεται αποδεκτή εννοώ και από τους εταίρους από αυτήν την άποψη. Σου λέει, πήραμε μια σειρά από μέτρα, περάσαμε και την πρώτη αξιολόγηση κανονικά, τα οποία λέγατε ότι δεν θα αποδώσουν και ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, βγήκαν και με το παραπάνω. Και από εκεί που είχαμε βάλει ένα πλεόνασμα. Δημοσιονομικά. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Μια κυβέρνηση τι στόχο έχει, να υπηρετεί και να επιτυγχάνει υπερβολικούς δημοσιονομικούς στόχους. Να επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν μπει. Ποιους στόχους. Αυτό που έγινε, η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων με την υπερφορολόγηση είναι η απόλυτη ομολογία της κυβερνητικής αποτυχίας. Γιατί, κύριε Δημήτρη. Γιατί αυτό που έκανε είναι ότι αφυδάτωσε την οικονομία από χρήματα και τα μετέτρεψε σε κρατικό πλεόνασμα το οποίο επαναδιένει με κατά τον τρόπο που αυτή ήθελε. Το κόλπο εδώ για να καταλάβω. Δεν επαναδιένει με τίποτα ακόμα. Διότι είναι με τους εταίρους. Όχι, μισό λεπτό. Ο στόχος ποιος είναι.
να τρελάνω την κοινωνία στους φόρους, να τους τα πάρω όλα και μετά να λέω μπράβο, πέτυχα, να έχω πλεονάσματα. Όχι, δεν είναι οικονομία. Δεν πρόκειται περί αυτού. Υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη στην οικονομία και δεν το έχουμε δει. Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν. Απέτυχε ή δεν απέτυχε η κυβέρνηση. Εσείς δεν πάμε να το πείτε αυτό, σας απαντώ εγώ. Απέτυχε παταγωγό. Άρα και φταίνει και η εταίρεια. Δεν είναι η δικιά μας γνώμη. Φταίνει και η εταίρεια αυτό. Το δέχτηκαν, λέτε. Όχι μόνο το δέχτηκαν, το επέτρεψαν και εν μέρη μερικοί από αυτού το ψιλοεπικρότησαν κιόλα. Τι είναι αυτά τα χάλια. Τι τότε θα πει, γιατί φωνάζουν για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές οι εταίροι για την ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι ανάπτυξη της οικονομίας αυτό που λέμε. Αυτό είναι καταβαράθρωση. Γιατί οι εταίροι έχουν δύο γλώσσες. Και διάλυση της κοινωνίας κυρίως. Γιατί οι εταίροι έχουν δύο γλώσσες και πολύ μεγάλη ευθύνη. Να είμαστε συνεννοημένοι. Άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας. Όταν λέει ότι έχει μεγάλη ευθύνη η άλλη πλευρά. Όχι, γιατί ο Τσίπρας είναι αυτός που τα πρότεινε στην άλλη πλευρά. Και η άλλη πλευρά έχει την ευθύνη επειδή τα αποδέχτηκε αυτά. Να είμαστε συνεννοημένοι. Πήγε ο Τσίπρας και του είπε: Φόροι και ασφαλιστικές φορές. Τι ναι, είπαν οι άλλοι. Αφού δεν φόρους, βάλε φόρους. Αφού είσαι κορόιδο, φέρτα. Να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Όταν λέτε δεν έγιναν διαρθρωτικές αλλαγές, τι εννοείται. Διότι η κυβέρνηση μπορεί να σου πει: εγώ δεν έκανα διαρθρωτικές αλλαγές. Μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή από το ασφαλιστικό σύστημα που από 15 ταμεία έγιναν ένα υπάρχει. Με συγχωρείτε. Πρώτον. Θα το συζητήσουμε και ευρύτερα μετά. Αλλά λέω, σου λέει. Να, μια μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή που την έκανε και με συμφωνία με τους εταίρους, απολύτως. Σας απαντώ. Αντίλογος. Υπάρχει μια ρύθμιση επιτέλους των κόκκινων δανείων στη χώρα να φύγει ο ιδιωτικός τομέας μπροστά. Όχι. Εγώ άφησα ένα νόμο που είναι το 1/3 του νόμου που ήθελα να περάσω για διαφωνίες με το Υπουργείο Οικονομικών τότε. Η κυβέρνηση είχε κάθε δυνατότητα αυτό το νόμο να τον βελτιώσει και να λύσει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι τα κόκκινα δάνεια. Τα πήρε λοιπόν στα 68 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 115-120 δισεκατομμύρια. Διπλασιασμός. Για ποιες διαρθρωτικές παρεμβάσεις μιλάμε. Άλλο, έκανε μία ιδιωτικοποίηση. Μία ιδιωτικοποίηση. Έχουμε. Για να καταλάβω δηλαδή, αν διαρθρωτική αλλαγή. Έκανε τα αεροδρόμια. Λέει, τα αεροδρόμια λέει, αυτό που ονομάζεται διαρθρωτική αλλαγή αυτή τη στιγμή από αυτή την κυβέρνηση είναι με ποιο άλλο τρόπο θα φορολογηθεί ή θα επιβαρυνθεί βαρύτερα η ιδιωτική οικονομία. Μα αυτό δεν λέει αυτό όμως. Ο Γάιδαρος θα πεθάνει, δεν αντέχει να κουβαλάει. Εγώ δεν θέλω, και μάλιστα αυτό είναι και ένα από του λόγου που υποτίθεται ότι καθυστερεί όλη η ιστορία τη αξιολόγηση, ότι εγώ ακριβώ αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να παραμένω σε μια πολιτική λιτότητα όπου αφαιρώ συνεχώς χρήματα από τους πολίτες και από την αγορά προφανώς. Και επομένως αυτό δεν θέλω. Όχι, και δεν γι' αυτό επεδίωξα, και τώρα έχετε να σου πει γι' αυτό και πέτυχα, την αλλαγή του μείγματος μιας πολιτικής. Αυτή είναι η υποστηρικτική γραμμή της πολιτικής που λέει: εγώ δεν θέλω άλλη λιτότητα. Πώς δεν θα υπάρχει άλλη λιτότητα, πρέπει να πάρω κάποια μέτρα αφού. Αυξάνοντας τη. Αλλά, ναι, αλλά θα έχω τα άλλα που θα είναι αντίρροπα. Βλέπετε εδώ την αντίφαση. Πρόβο, όχι, αλλά είναι ανομαλία. Σας θυμίζω ότι την πρώτη μέρα μετά την καταρχήν συμφωνία για την επιστροφή της Τρόικας, παύλα θεσμοί, υπήρξαν πανηγυρισμοί. Τέλος η λιτότητα, πάμε, καθαρίσαμε όλα ωραία. Και βλέπετε τώρα ότι όλοι αυτοί οι πανηγυρισμοί. Μηδένει το φιλί. Η αντιπρόταση. Έτσι, μισό λεπτό. Η δική μας αντιπρόταση είναι από την αρχή διαφορετική. Πρώτον, χρόνος. Κλείστο και μην τα αφήνει να τρέχει, θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Δικαιωθήκαμε. Δεν παραδέχεστε ότι υπήρχε ένα θέμα ανάμεσα στους θεσμούς. Με συγχωρείτε. Ενώ, δεύτερον, μην παίζεις στις διαφορετικές σου απόψεις. Στο τέλος, εσύ θα την πληρώσεις. Δικαιωθήκαμε απολύτως. Το δούνο του όχι μόνο επιβεβαιώθηκε η παραμονή του, κάνει και το συντονισμό τώρα. Ή κάνω εγώ λάθος. Όχι, σε αυτό πάει λάθος. Και αυτό. Τρίτον, τους λέγαμε όχι φορολόγηση. Δεν είναι εκεί η λύση. Όχι φορολόγηση, όχι επιπλέον εισφορές, δεν είναι εκεί η λύση. Διαρθρωτικές αλλαγές μπορούν να ανέβουμε πόρους, μπορούμε να πετύχουμε διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης. Πάνω στο διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης μπορεί να χτίσουμε διαφορετικά μεγέθη. Αυτό επιβεβαιώθηκε ήδη το 2014, το ξέρουμε. Πια δεν χρειάζεται πειραματική απόδειξη, έχει γίνει. Εδώ αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το ανάποδο. Γίνεται το ίδιο λάθος και περιμένουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό κατά τον Αϊνστάιν είναι ο ορισμός της ηλικιότητος. Περισσότεροι φόροι, περισσότερες ασφαλιστικές φορές. Περιμένουμε να αναπτυχθεί η οικονομία. Δεν γίνεται. Διέξοδος υπάρχει. Δεν είναι. Να το δούμε και λίγο πιο θετικά βεβαίως το πράγμα. Υπάρχει. Εντάξει, είμαστε σε ένα περιβάλλον ασφικτικό. Βεβαίως πάμε για νέα μέτρα. Είναι φανερό αυτό και συντάξεις και μισθούς κλπ. Η κυβέρνηση πάει για νέα μέτρα. Η κυβέρνηση. Ναι. Δεν πάμε όλοι μαζί. Δεν πάμε αγκαλιά. Ως χώρα, εμείς θα πάμε. Εμείς θα τα πληρώσουμε αυτά. Λέω, εμείς τι κάνουμε τώρα. Παρακάτω υπάρχει διέξοδος από αυτό που ζούμε. Και ποια μπορεί να είναι. Εδώ υπάρχει η μόνη διέξοδος είναι η φυγή μπροστά. Συγκεκριμένα. Με ποιο τρόπο. Πρώτον, μπορούμε να το κλείσουμε αυτό το πράγμα. Θα κλείσει αυτό. Με τον καλύτερο τρόπο τώρα, αμέσως. Τώρα, να είναι χτες αυτό. Φύγατε. Ωραία. Από εκεί και λέει, πέρα. Ο Πρωθυπουργός μέχρι 20 θα κλείσουμε. Από εκεί και πέρα, λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας δεν μπορεί να συνιστά το μνημόνιο. Να είμαστε σοβαροί. Έτσι. Οφείλουμε να πούμε, να πάμε στους ξένους και να τους πούμε ότι εμείς αυτόν τον τόπο θέλουμε από εδώ που τον παραλαμβάνουμε, που είναι ένα μπάχαλο, να τον πάμε εκεί. Με αυτά και αυτά τα μέτρα. Θα θέλατε να βάλετε πλάτη σε αυτό. Εάν. Θα μου πείτε, θα σε πιστέψουν. Εξαρτάται από τη δική σου αξιοπιστία. Σου λέει, πιάστε τους στόχους. Μας δίνεται όμως. Τώρα που η Μέρκελ τι σας απάντησε. Μέσα. Ελάτε εσείς, παιδιά, να σας δώσω τα λεφτά, να αναπτυχθείτε. Εσείς πάντα το. Ακούτε. Εγώ θέμα. Ποιος είναι ο σκληρός.
Ο σκληρός της ιστορίας, υποτίθεται, είναι ο υπουργός Σόιμπλε. Έχω διαπραγματευτεί με τον κύριο Σόιμπλε. Σας διαβεβαιώ ειλικρινά ότι από τον Σόιμπλε μπορείς να πάρεις πράγματα εάν είσαι σοβαρός και επαρκής. Μπορείς να πάρεις πράγματα. Εάν πας και του πουλάς τα παραμύθια του Βαρουφάκη ή τον τρόπο μαρξιστικής ανάλυσης οικονομίας του Τσακαλώτου, μην περιμένεις να βρεις άκρη και λογαριασμό. Το μόνο που σε περιμένει είναι να έχει ένα πακετάκι που λέγεται Grexit κάτω και κάποια στιγμή να σου πει πάρ' το παιδί μου και άντε στο καλό. Μας το έχει εάν πει, θέλουμε αυτό να πετύχουμε, πάμε μια χαρά. Εάν θέλουμε να σοβαρευτούμε, να σοβαρευτούμε. Αλλά ξέρετε, με αυτή την κυβέρνηση δεν βλέπω να υπάρχει σοβαρότητα. Εάν κάνει κανένα αστείο, το ρωτάμε κάθε φορά και πάει σε εκλογές. Και σου πει, εγώ ρε παιδιά δεν κλείνω. Δεν μπορώ με αυτά τα μέτρα. Ωραία. Έχω και ένα πρόσημο, τέλος πάντων, ταξικό. Και έχω και πρόβλημα με την αριστερή μου πτέρυγα. Αρχίσαμε και αυτά. Τα έχω και αυτά, σου λέει. Δεν θέλω να κλείσω εγώ, τέτοια, να πάρω αυτά τα μέτρα. Πάρτε το. Πάμε σε εκλογές και πάρτε την εξουσία. Δεν θα τα εφαρμόσετε αυτά. Μετά θα είναι μονόδρομος. Με συγχωρείτε. Εάν δεν έχει κλείσει καταρχήν, θα διαπραγματευτούμε εμείς. Και θα είμαστε υπεύθυνοι αυτού του προϊόντος διαπραγμάτευσης. Ναι. Αλλά ποιοι είναι τα υπεύθυνοι, τους σκληρούς, αυτούς που λέμε σήμερα, τους ανάλγητους. Να σας πω, τους ανάλγητους σκληρούς, τους έχω ξαναδεί μπροστά μου. Ναι. Έχω διαπραγματευτεί μαζί τους. Και θέλετε να τους ξαναδείτε, βλέπω, με πολύ μεγάλη διάθεση. Θα προτιμούσα να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, να έχουμε ξαναγίνει κυρίαρχη χώρα και να μην έχουμε κανέναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό είναι στο χώρο της επιθυμίας μου και όχι της ρεαλιστικής πραγματικότητας του αύριο, σας λέω ότι είμαι 1000% σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω 15 φορές καλύτερα. Κύριε Δαδιά, μου επιτρέπετε. Δεν έχω μια αντίφαση. Όλο εκεί μας πάτε, όλο αντιφάσει μας. Προφανώς. Θα μου πείτε δουλειά που περιμένεις. Για τον αντιφάσιο βρίσκεις τη διέξοδο. Λύνοντας αντιφάσεις. Λοιπόν, εσείς λέτε κλείσε άμεσα την αξιολόγηση. Μάλιστα. Θα έπρεπε να την είχες κλείσει πριν. Πώς κλείνει άμεσα. Πριν από 6 μήνες. Πώς κλείνει άμεσα η αξιολόγηση όταν ο άλλος έχει αιτήματα με τα οποία εσύ δεν συμφωνείς, συμφωνώντας με τα αιτήματα του άλλου. Εσείς καλείτε λοιπόν την κυβέρνηση να δεχτεί χωρίς πολύ συζήτηση τα αιτήματα των εταίρων για να τελειώνουμε μια και καλή. Λες. Αυτό το λέτε εσείς. Όχι εμείς. Η πραγματικότητα αυτό είναι. Όταν λες κλείσε άμεσα την αξιολόγηση σημαίνει ότι δεν συζητάς πολύ. Σου λέει ο άλλος τη γνώμη του, λες εσύ διαφωνώ. Σου την ξαναλέει ο άλλος τη γνώμη του, τι κάνεις, συμφωνείς για να την κλείσεις. Δεν είναι λοιπόν, έτσι. Πάει. Δεν είναι έτσι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό, αλλά πάμε. Υποχωρεί. Ή δεν λαμβάνει υπόψη σου καθόλου το γεγονός ότι οι δύο αυτές πλευρές έχουν τεράστιες ή είχαν μέχρι πρότινος τεράστιες διαφωνίες σε αρκετά μεγάλα και σημαντικά ζητήματα όπως είναι το χρέος. Σωστά. Ωραία. Δεύτερον, ακόμα και έτσι όπως το λέτε, αν σήμερα ήσασταν εσείς οι οποίοι θα διαχειριζόσασταν τα πράγματα μετά το κλείσμα της αξιολόγησης, πού θα βρισκόμασταν? Θα βρισκόμασταν λίγο πριν το Μαϊούνι. Παιδιά, δεν μας φτάνουν τα λεφτά να πληρώσουμε τη δόση του Ιουνίου. Τα υπογράφουμε όλα και προχωράμε. Ποια διαπραγμάτευση? Και αναδιαπραγμάτευση. Και ξαναδιαπραγμάτευση και εμείς θα τα κάνουμε. Τελευταία κουβέντα, κύριε, δεν διακλίνουμε. Yeah. Για να είμαστε ορθολογιστές. Πάμε από την αρχή. Είστε ορθολογιστές, αλλά θεωρείτε ως δεδομένο ότι το μέγιστο που μπορεί να πετύχει η χώρα είναι αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει αυτή τη στιγμή, η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ δίνουν στη διαπραγμάτευση. Σας ξαναλέω. Οι άνθρωποι αυτοί με τον τρόπο που χειρίζονται τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν πιστικοί σε τίποτε, διότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιοδήποτε κομμάτι από τα διαρθρωτικά πράγματα που θα έπειθαν τον αντιδιαπραγματευόμενο, την άλλη πλευρά, να κάνει υποχωρήσεις σε ταμιακούς στόχους. Γιατί τα αντίμετρα υπήρχαν και πριν από τρεις μήνες. Με συγχωρείτε, τα αντίμετρα δεν υφίστανται, είναι φανταστικό μέγεθος, διότι αφορούν επίτευξη στόχων που δεν είναι ρεαλιστική. Εάν σας υποσχεθώ εγώ πώς θα περάσετε στον παράδεισο, σας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν με ωραία, μπορώ δεν να σας πω, θα έχετε ρετυρές στον παράδεισο, ό,τι θέλετε σας υπόσχομαι. Ναι. Πώς θα πάτε, δεν πρόκειται να πάτε ποτέ. Κατά συνέπεια, αφού δεν πρόκειται να πάτε, τι σας νοιάζει να σας δώσω. Εδώ στην κόλαση τώρα που βρισκόσαστε, δεν συζητάμε λίγο πώς θα φύγουμε από την κόλαση? Άρα λοιπόν, μην πάμε σε μια λογική η οποία θα μου επιτρέψετε να σας πω, εμφανίζει αντίφαση εκεί που δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει μια σοβαρή διαπραγμάτευση για ένα βασικό λόγο. Και αν και εσείς μιλήσετε με κάποιον που είναι αναξιόπιστος, θα του θέσετε στόχους στον ουρανό, γιατί ξέρετε ότι αλλιώς δεν μπορεί να βγάλετε τίποτα. Πρέπει να φύγει ο απέναντι από τη διαπραγμάτευση και ο απέναντι είναι η δική μας πλευρά. Τελεία, κύριε Δένδια. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Το Επανειδήν.